Πάνω κάτω έχει κάνει το κατοχικό καθεστώς η κίνηση μελών του ΕΛΑΜ να, κόψουν, να κάψουν τη σημεία του παράνομου μορφώματος για πράξεις μίσους, μιλά ο Ακίτζη. Δεν σεβόμαστε κανένα πάνη της κατοχής, απαντά το ΕΛΑΜ. Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος μας ενημερώνει. Τη λήψη μέτρων κατά του Ελλάμ με φόντο το κάψιμο τη σημαία τη ντροπή προσανατολίζεται το κατοχικό καθεστώ. Είναι ένα ακόμη λάθο αυτή τη οργάνωση, η οποία δεν ανέχεται και δεν σέβεται του Τουρκοκύπρου και τα σύμβολα του. Μάλιστα, η λεγόμενη κυβέρνηση με προτεργάτη τον Κουτρέ, τον Ζερσάη, ξεκινά διαβούλευση με τον ΟΗΕ για τη λήψη μέτρων. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στον κάθε Μουσταφά και στον κάθε Ζερσάη ότι σε αυτή την γη υπάρχουν ακόμα Έλληνε που αντιστέκονται και δεν προσκυνούν του κατακτητέ. Το ΕΛΑΜ κάνει λόγο για νέα τιμητική αναφορά από το ψευδοκράτο. Το ΕΛΑΜ δεν περιορίζεται στη ρητορική μίσου, αλλά προβαίνει σε πράξει μίσου και εξυπηρετεί την εχθρότητα που τροφοδοτείται πολιτικά. Είναι ανησυχητικό το γεγονό ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα αντληθεί διδάγματα από τέτοιε πράξει μίσου και βία που έχουν γεμίσει το παρελθόν τη Κύπρου με πόνο. Υπάρχουν ακόμα αυτοί που δεν θα γίνουν ποτέ αρεστοί, ούτε τα καλά παιδιά. Γιατί έμαθαν να είναι περήφανοι και ζυγό να μην υπομένουν. Να έχουν καλά στο μυαλό του ότι οι λαμίτε δεν θα σεβαστούν ποτέ κανένα πανί τη κατοχή, ούτε το οποιοδήποτε σύμβολο του κατακτητή. Ευθύνη στην ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπω χαρακτηρίζει την νόμιμη κυβέρνηση, ρίχνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γεγονό ότι δεν έχει καταδικαστεί η κίνηση του καψίματο τη σημαία τη ντροπή.